Ο πρώην Πρωθυπουργός επεσήμανε πως είναι αποφασισμένος να δώσει τη μάχη για την παράταξη και τη χώρα. Και όπως πάντα, είμαι επίσης αποφασισμένος να συγκρουστώ με ό,τι και όποιον χρειαστεί για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής θα τον εκλέξουμε όλοι εμείς. Δεν θα επιτρέψουμε να τον εκλέξουν παράγοντες άλλων κομμάτων, τόνισε από την Άρτα ο πρώην Πρωθυπουργός και νυν υποψήφιος για την Προεδρία του Κινάλ, Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θα επιτρέψουμε να το εκλέξουν συμφέροντα και κατεστημένα, που χωρίς ντροπή θέλουν να ελέγχουν τις ζωές μας, για να ικανοποιούν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβάλλουν ένα μικρό και ελεγχόμενο κόμμα, συμπλήρωμα και δεκανίκη άλλων, επισήμανε ακόμα ο κύριος Παπανδρέου. Και είμαι εδώ γιατί δίνω τη μάχη και εγώ για να ξαναφτιάξουμε μια παράταξη ισχυρή, δημοκρατική, πλειοψηφούσα και πάλι δύναμη, για τον τόπο μας. Είμαστε εδώ διότι ο ελληνικός λαός αναζητά ελπίδα, αναζητά την εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αναζητά τις παραδόσεις, τις μεγάλες τις οποίες έχουμε, ένα έργο τεράστιο αυτού του κινήματος αλλαγής, αλλά και του πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, που ξεκίνησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και έκανε πολλά για τη χώρα, από το σύστημα υγείας, από την δωρεάν παιδεία, από την αποκέντρωση, από τη στήριξη του αγρότη, από την στήριξη της ισότητας των φύλων, της γυναίκας, από τις μεγάλες αλλαγές που κάνουμε και στη διάρκεια και στη διαφάνεια για να χτίσουμε τη σπατάλη και τη διαφορά. Σήμερα που είμαστε μπροστά σε απρόβλεπτα γεγονότα, σε δύσκολες συνθήκες, αναδεικνύεται και η ανισότητα και η αδικία με την πανδημία, αλλά αναδεικνύεται και η ανάγκη να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Όπως πρόσθεσε, η Φόφη Γεννηματά πάλεψε με όλες τις δυνάμεις για να κρατήσει το κόμμα και να το μεγαλώσει. Όμως αυτές οι αλλαγές πρέπει να έχουν τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, θα πρέπει να ακούγεται η φωνή του πολίτη. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολιτικές να παίρνουν αποφάσεις διάφορα κέντρα συγκεντρωτικά στην Αθήνα και τελικά να είναι οι αποφάσεις αυτές για τους ισχυρούς και τους ημέτερους. Αλλά πρέπει να είναι αποφάσεις για τον ίδιο τον πολίτη. Γι' αυτό μιλάμε για δημοκρατική συμμετοχή, διότι αυτό σημαίνει να ακούγεται τη φωνή, να ακούγεται τη φωνή του πολίτη, του αγρότη, του εργαζόμενου, της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, της νέας γενιάς, της γυναίκας, των ανθρώπων που πολλές φορές βρίσκονται στο περιθώριο, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να ακούγεται τη φωνή. Αυτή είναι για μας η συμμετοχική δημοκρατία. Και γι' αυτό κιόλας αυτή η διαδικασία την οποία έχουμε είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη για τα χρονικά. Είμαστε οι πρώτοι που εφαρμόσαμε την ανοιχτή διαδικασία επιλογής του Προέδρου του Κινήματος, το εισηγήθηκα το 2004 και έτσι αυτό το ακριβώς το μοντέλο ακολουθήθηκε από πολλά άλλα κόμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτή η διαδικασία δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς στην επιλογή του ίδιου του πολίτη. Είναι η βαθιά δημοκρατική μας παράδοση. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η αλλαγή που πρέπει να γίνει με όρους δικαιοσύνης. Δεν μπορεί τα χρήματα είτε του ελληνικού λαού είτε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνουν και πάλι στην πλουτοκρατία. Πρέπει να πάνε για να στηρίξουν πρώτα απ' όλα τις βασικές υποδομές όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλοι συζητούν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολλοί ξεχνούν όμως ότι αυτό ήταν έργο του ΠΑΣΟΚ, έργο του Ανδρέα Παπανδρέου και του Γιώργου Γεννηματά, που βεβαίως μας άφησε μια παρακαταθήκη ήθους, Παλικαρίσια έδωσε αγώνα και για την παράταξη, ξαναένωσε την παράταξη, αλλά και έδωσε και έναν ισχυρό αγώνα, έναν δυναμικό αγώνα, Παλικαρίσια, όταν ήταν άρρωστη ακόμα και με τις πολεμώντες για αυτή την παράταξη. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Γιώργος Παπανδρέου σημείωσε ότι πρέπει να τελειώνουμε με την αντίληψη ότι η δημοκρατία και η πολιτική είναι ένα παιχνίδι υποδούλωση στα εφήμερα Γκάλοπ και το μεγάλο χρήμα ή της δίθεν έξυπνης αλλά ρηχής ατάκας για τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή την αξιακή
παρακαταθήκη πρέπει να την κρατήσουμε. Και είναι η αξιακή παρακαταθήκη που λέει πρέπει να στηρίξουμε τα δικαιώματα του πολίτη. Να μην έχει αυτή την πελατοκρατία, δηλαδή για κάθε πρόβλημά του να τρέχει σε κάποιον παράγοντα, σε κάποιον υπουργό, σε κάποιον άλλον για να τον βοηθήσει, αλλά να αισθάνεται ότι αυτό που χρειάζεται είναι δικαίωμά του. Δικαίωμα στη σωστή υγεία, δικαίωμα στη σωστή παιδεία, δικαίωμα στην κατοικία, δικαίωμα στην εργασία, δικαίωμα στην αξιοπρέπεια του πολίτη του απέναντι στην πολιτεία. Η πολιτεία να σέβεται τον πολίτη και να στηρίζει με την ασφάλεια και τη σιγουριά αυτά τα δικαιώματα. Αυτή είναι η παράδοσή μας, αυτή την παράδοση θέλουμε να υπηρετήσουμε, αυτή την παράδοση θέλω και εγώ να υπηρετήσω για να βοηθήσουμε τον τόπο. Και τέλος, χρειάζεται να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις της παραγωγής από μια τεράστια συγκεντρωτική γραφειοκρατία που κρατά και την αυτοδιοίκηση και το επιχειρήν και τον αγρότη και τον εργάτη και τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και επιχείρηση εξαρτημένους. Μια γραφειοκρατία και μια πελατοκρατία που δεν βοηθά ακριβώς στη μετάβαση αυτή σε μια πράσινη ανάπτυξη. Πράσινη ανάπτυξη το λέμε και παλιά το λέγαμε και μας λέγανε πράσινη άλογα, σήμερα όλοι το λένε, αλλά η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να είναι από τον πολίτη στηρίζοντας τον παραγωγό, ώστε να μπορεί με νέες μεθόδους, με νέα τεχνολογία, με νέα συστήματα, με καινοτομία, να μπορεί να αναπροσαρμόσει τα προϊόντα του, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι κτηνοτροφία, είτε είναι βιομηχανία, είτε είναι υπηρεσίες όπως τον τουρισμό, να μπορεί να τα προσαρμόσει σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που θέλει ο κόσμος, που θέλουν πια σε όλο τον κόσμο οι καταναλωτές, προϊόντα ποιότητας, προϊόντα που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και προϊόντα που αναδεικνύουν την υγεία και την ευφορία. Αυτά όμως είναι πλεονεκτήματα. Εδώ ξέρω στην περιοχή, τα έχουμε κουβεντιάσει και με τον βουλευτή σας εδώ τον Πίστα, είναι θέματα τα οποία νομίζω για ειδικά για την Άρτα δείχνει ακριβώς τα προβλήματα που έχετε, την έλλειψη σχεδιασμού αλλά και τις δυνατότητες μιας περιοχής σε μια πράσινη ανάπτυξη. Μια περιοχή πρώτα απ' όλα που έχει πολύ σημαντικά πολιτιστικά αποθέματα και το κόσμο, βυζαντινή ιστορία μεγάλη, μια περιοχή με σημαντικούς υδάτινους χώρους αλλά χωρίς τις υποδομές, άρα λοιπόν έργα αντιπλημμυρικά, έργα τα οποία άρνησης, τα οποία ξέρω χρονίζουν πολλά χρόνια, αλλά που αυτά ακριβώς θα έπρεπε να ήταν και ο στόχος της κυβέρνησης στο νέο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έρχονται λεφτά, όπως έλεγα παλιά, κάπου υπάρχουν και λεφτά, έρχονται πολλά χρήματα για την Ελλάδα, που θα μείνει πού θα πάνε. Η δημοκρατία και η πολιτική συνέχισε πρέπει να βρουν τα πραγματικά τους δημιουργικά περιεχόμενα και το πρώτο βήμα είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής στις 5 Δεκεμβρίου. Εδώ η περιοχή θα μπορούσε, έχει δυνατότητες, το ξέρουμε ότι έχει δυνατότητες, έχει όλες τις δυνατότητες να μπει στην πράσινη βιώσιμη οικονομία με ευημερία, με προϊόντα ποιότητας και με σωστές υποδομές. Και με σωστή στήριξη των παραγωγών. Παίρνω ως αυτό παράδειγμα, διότι υπάρχει και το βασικό θέμα της ενεργειακής δημοκρατίας, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα ο κάθε πολίτης, όπως το ξεκινήσαμε το 10, να είναι παραγωγός ενέργειας. Ο αγρότης, το νοικοκυριό, η αυτοδιοίκηση, να παράξουν οι ίδιοι, να πάρουν άδειες και να παράξουν οι ίδιοι τις νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήλιος είναι, αέρας είναι, γεωθερμία είναι, έχουμε οι υδάτινοι χώροι, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υδροελεκτρικά, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι μορφές ενέργειας και να έχει πρώτα απ' όλα αυτονομία ο καθένας, δηλαδή η επιχείρηση να έχει αυτονομία ή ο αγρότης στο χωράφι να έχει αυτονομία σε ενέργεια και δεύτερον, να μπορεί
την επιπλέον ενέργεια που παράγει να την πουλάει στο δίκτυο της ΔΕΗ ή όποιο άλλο δίκτυο υπάρχει και να έχει και κέρδος. Αντί αυτού, η κυβέρνηση δίνει άδειες σε μεγάλους ομίλους, σε μεγάλες πολυεθνικές και χωρίς να κοιτάει τις ανάγκες και το περιβάλλον της περιοχής, όπως ακούω ότι το ίδιο κάνει και εδώ στην Άρτα, δυστυχώς. Με πιθανές παρεμβάσεις που και θα λιώσουν το περιβάλλον, αλλά τελικά δεν θα έχει κέρδος ο Έλληνας πολίτης. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ διαφορετική αντίληψη. Εμείς είμαστε για τις αντίληψεις της ενεργειακής δημοκρατίας, δηλαδή ανάπτυξη για όλους, ενώ βλέπουμε η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ανάπτυξη για την πλουτοκρατία και τους ισχυρούς. Απευθυνόμενος προς όσους παρακολουθούσαν την ομιλία του, τόνισε ότι η ψήφος σας την Κυριακή έχει μεγάλη αξία. Γι' αυτό σας ζητώ να προσέλθετε στις κάλπες. Είναι ακόμα μία μεγάλη διαφορά και γι' αυτό τον λόγο εμείς θέλουμε ξανά αυτή την παράταξη μεγάλη, ισχυρή, δημοκρατική, πλειοψηφούσα δύναμη να σηκώσουμε και πάλι το πράσινο ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και τη στήριξή σας και βέβαια θα ήθελα να ανταλλάξουμε και δύο κουβέντες, διότι εμείς είμαστε και του διαλόγου και της συζήτησης και ίσως να υπάρχουν κάποια θέματα που και εγώ να ενημερωθώ αλλά και μεταξύ μας να δείξουμε ποιες είναι οι προοπτικές για τον χώρο μας αλλά και για τη χώρα.